Και να έχεις κανένα τέτοιο Τάσο Κοτσάνη. Έτσι. Ανατρίγιας, έτσι. Εκείνη την ώρα που το βλέπεις πρωί-πρωί. Μπορεί και ξημερώματα. Λες, το σκέφτεσαι. Λες τώρα να τον περάσω μία έτσι. Να ξέρεις, ίσα-ίσα ρε παιδί μου να αφήσεις τα αποτυπώματά σου, ας πούμε. Μέχρι εκεί. Ένα ευχαριστώ να του πεις. Ένα ευχαριστώ. Έτσι, να πεις ένα ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ήρθες και εσύ, τεκνοβρούτε. Ήρθα. Εντάξει. Δεν έχετε, παράπονο δεν υπάρχει. Πάντως έτσι απλά. Παράπονο, έτσι. Περίμενε. Ήρθα την κάνω μόνο στην εκπομπή και τρεις παρέα. Έτσι. Δηλαδή διάδα έχουμε καιρό να δούμε. Σύστημα ακορντεόν λέγεται αυτό. Σύστημα ακορντεόν. Ναι. Ωραίο το σύστημα αυτό. Μάθε πέντε πράγματα, δηλαδή εντάξει. Έτσι. Όσο μεγάλο δεν μαθαίνει. Όσο μεγάλο μαθαίνει. Σύστημα ακορντεόν. Ή ένα ή τρία, έτσι. Καλημέρα σε όλους. Σημαδιακό. Ή ένα ή τρία. Τι λέει. Χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζουμε να μην είχατε κανένα συμβάν από μικρότερος μεγαλύτερο, έτσι. Γιατί έχουμε και μικρά συμβάντα, έχουμε και μεγάλα συμβάντα. Μακάρι όλα καλά. Καλά να πήγατε, καλά να γυρίσατε. Προφανώς δεν φάγανε. Τέτοιες μέρες δεν τρως. Τον φάγανε, όχι, άσε. Το είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι. Ο καθένας έβγαλε και από μία σούβλα ένα κατσίκι, ένα τέτοιο, ένα κοκορέτσι. Όλα αυτά τα εδέσματα τα πασχαλινά. Ναι, ρε φίλε. Φωτογραφία. Το κατσίκι τα αρνεί. Στο Instagram. Την ώρα που σου βλέζει, φωτογραφία έτσι με το κεφαλάκι από ναι, το βίντεο, τα κατσικάκι. Ναι. Μετά αυτά βλέπουν και σου λέει εντάξει. Έτσι. Έχουν αυτοί. Βάλ τους. Ναι, εντάξει, αυτά βλέπουν τώρα έχουν αυτοί. Θα τα πούμε και αυτά. Εντάξει. Ο Έλληνας έχει λεφτά. Ακόμα, για φάει, ακόμα υπάρχει. Λεφτά ο Έλληνας. Έτσι. Για καλοπέρας υπάρχει ακόμα, ναι. Η αλήθεια είναι τι αυτή. Σου έχει μείνει. Τι σου έχει μείνει. Ένα κατσικάκι το Πάσχα. Μια γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Μπράβο, ούτε κανένα γαλοπούλα κι εσύ τώρα. Το κάνουμε Αμερικανιά. Έλεγε. Εντάξει. Μια γαλοπούλα έχουν γαλοπούλα. Σαν κοτόπουλο τα Χριστούγεννα. Α, και κάνα δύο-τρει μερούλε. Και λίγο το καλοκαιράκι. Λίγο μπακαλιάρι. Κάνα ψαράκι. Α, αυτό. Το μπακαλιάρι 25. Αυτά, τι σου έχουν μείνει. Έλατε. Αυτά περιμένει. Πώ και πώ σαν Έλληνα. Αυτό. Τι περιμένει τώρα. Τέλειο το Πάσχα. Τι περιμένει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματο τώρα. Κι ας μην έχει φάει. Έφυγε η Πρωτομαγιά. Πάει. Πάει και η Πρωτομαγιά. Θεός χωρίς τον Άρη του Θεού. Άλλο και αυτό. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Όχι θα το συζητήσουμε. Απλά έξει, κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. 25 χρόνια περάσανε. Mm. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι είχαν γεμίσει πάλι. Εντάξει. Λογικό. Έτσι. Καλά, λογικό είναι. Δεν το συζητάμε. Για τους 40, 50. Ναι, εντάξει. Για εμάς που τον προλάβαμε έτσι πολύ καλά κιόλας. Ναι. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Δεν το βγάζουμε από τη μνήμη μας. Τώρα για τους καινούργιους, για αυτούς που είναι τώρα 25 χρονών. Τι να τον πεις τώρα. Κάτσε, δες. Τι έχουν το Μιχαλάκι τι έχει κάνει. Για, κοιτάξτε, έτσι πάντα πράγματα. Έτσι πάντα πράγματα. Δηλαδή, κι εμείς που είμαστε ας πούμε στα 40 πλάς ας πούμε, εντάξει κάποιος δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε να δούμε Φάτζιο. Έτσι, ό,τι είδαμε από βίντεο και ό,τι ακούσαμε. Ναι, ούτε Φάτζιο, ούτε Νουβολάρι, ούτε τίποτα. Ναι, εντάξει. Έτσι πάει. Είσαι και λίγο μεγαλύτερα από μένα, οπότε ναι, εντάξει. Φαντάσου. Με αυτόν τον καημό θα πάει, ότι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Ναι, ναι, ναι. Τάσο Κοτσάνης λοιπόν. Ο teenager. Εξ αριστερών, ο teenager της εκπομπής. Γιάννης Αντωνόπουλος εκ των δεξιών. Μάλλον σαν στο κέντρο. Έτσι. Έτσι. Το 1-3 που είπαμε. Το σύστημα ακορντεόν λοιπόν εδώ του safety car. 4 Μαΐου, Σάββατο. Ξεκινάμε λίγο χαλαρά. Σας έχουμε αρκετά θεματάκια και σήμερα. Και να πούμε την αλήθεια, είμαστε αρκετά χαρούμενοι γιατί μετά τις 9.30, μετά το πρώτο διάλειμμα των 9.30, θα έχουμε την ελπίδα. Όχι έτσι, την ελπίδα, την γειτόνισσα. Ούτε μη φανταστείτε καμιά ελπίδα στο και κάνετε καμιά εικόνα. Έτσι. Την ελπίδα γενικότερα του τόπου. Του τόπου που δεν είναι άλλη από τα παιδιά. Έτσι, τα σημερινά παιδιά, τα παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο, αλλά
πραγματικά έχουν το μυαλό τους έτσι στο να δημιουργήσουν από μικρές ηλικίες. Τους δίνεται ευκαιρία. Τους δίνεται ευκαιρία να τα λέμε. Και σε αυτά τα παιδιά εναποθέτουμε το μέλλον της πατρίδας. Έτσι. Αν φυσικά δεν έρθουν τα πιο έξυπνα παιδιά, μάλλον οι πιο έξυπνοι μεγάλοι, και τους πάρουν σε άλλες χώρες προηγουμένες που ζητάνε τέτοια μυαλά. Θα τα πούμε. Στο τέλειο. Θα τα πούμε. Όπως επίσης... Έλα ρε Νικολακόπουλε, πες τα. Κώστας Νικολακόπουλος έρχεται η Μάζντα. Έλα ρε Νικολακόπουλε. Και να σε πω και κάτι τώρα ρε Κώστα. Όπα. Θα σου πω τώρα κάτι για τη Μάζντα, έτσι, για να... Όπα. Εντάξει, γιατί... Κάτι τη Μάζντα, η Μάζντα, ναι, να ξέρεις, είναι μία τρανή απόδειξη, ναι, ότι ο Έλληνας δεν ξέρει ακόμα κατά μεγάλο ποσοστό να αγοράζει καλό αυτοκίνητο. Πιο παλιά βέβαια, έτσι, γιατί τώρα υπάρχουν όλα τα αυτοκίνητα, είναι καλά. Έχουν το βασικό πακέτο αδειοδικής συμπεριφοράς, ασφάλειας, τεχνολογίας, όλα αυτά και έτσι, τα έχουν μέσα όλα. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Αλλά είναι μια απόδειξη ότι ο Έλληνας δεν ήξερε να αγοράζει αυτοκίνητο, τουλάχιστον έτσι μέχρι τα τελευταία 10 χρόνια, που τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον έχουμε αρχίσει να παίρνουμε πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα, να έχουν πιάσει ένα ποσοστό 80% τουλάχιστον. Πόσα χρόνια που λείπει η Μάζντα, περίμενε κάτι τώρα. Ναι, 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 δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για μια Μάζντα η οποία έβγαζε, καταρχήν, made in Japan, made in Japan, έτσι. Έβγαζε αυτοκίνητα τα οποία ήταν ολοκληρωμένα, πολύ αξιόπιστα, έτσι, για μια ζωή αυτοκίνητο. Βέβαια, ξέρουμε το RX7, ξέρουμε λίγο το RX8, ξέρουμε λίγο εντάξει, αυτά τα αυτοκίνητα. Ξέρεις το Βάνκελ στην ουσία, εντάξει. Ναι. Ναι, αλλά όταν έβλεπες το RX7, το σαλάκι έτρεχε. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Το βλέπεις και πραγματικά ήθελες να το οδηγείς. Αλλά... Εντάξει, φίλια, αυτά είναι. Έβλεπες το Mazda 121 και έλεγες, και έλεγες δεν υπάρχει μία αγωνία. Παιδιά, έβλεπες το Mazda 121 και έλεγες τώρα αυτό έτσι πως είναι, σε έναν λόφο, έτσι, με καλή κλίση, έτσι, να το σμπρώξω λίγο και να δω αν θα αρχίσει να κουτρουβαλάει, ας πούμε, και να κάνει, και αν είναι και με χιόνι, να κάνει και χιονοστιβάδα, ας πούμε. Εντάξει. Εντάξει τώρα, να τα λέμε. Α, τώρα να τα λέμε. Αυτά να τα λέμε. Έβλεπες ναι, αλλά, το Mazda, ναι, αλλά έβλεπες το Ξέντος το 93. Τώρα δηλαδή έβλεπες ένα Ξέντος. Και έλεγες... Κάτς. Η Jaguar των φτωχών. Περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά από τη φίλη μας την Ιωάννα την Μπούκα κάτω στην Αθήνα. Έτσι, καλημέρα στον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλημέρα. Στη φίλη μας τη Δώρα την Αντωνίου. Λέει καλημέρα, λέει, και στους τρεις teenagers, ναι. Έτσι. Τρεις teenagers. Εντάξει, τώρα... Αυτά ξαναπέστα. Δύο μεγάλοι και ο μικρός. Εντάξει. Αυτά ξαναπέστα. Καλημέρα στον Τάσο από το Χορτιάτη, στην Νικόλ, στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Στρίκο τον Μανώλη, στην αγαπημένη φίλη και συνάδελφο την Ισμήν τη Φαμπιάτου, στον Πασχάλη τον Παπάζογλου και στην Κία Βελμάρ. Μας ακούει ανελιπώς και μαθαίνει και το κάτι της παραπάνω, αν και είναι πολύ μεγάλος γνώστης, να ξέρεις. Ειδικά στα ιταλικά αυτοκίνητα, να ξέρεις. Στον Τσάντη, στην κυρία Ντέπη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Στον Γιώργο Δαμιανίδη, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Στην Αναστασία από τον Βόλο, στον Μιχάλη. Στον Παντελή, στο Βάιο και στο Λάζαρο από Καλαμαριά. Έτσι, πρώτες καλημέρες έτσι για ζέσταμα. Γιατί έρχονται πόλες, έτσι να ξέρετε. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, μήπως να πούμε λίγο, γιατί αυτή η εκπομπή, εμείς καλά τα λέμε, αλλά για να τρέξει η εκπομπή, χρειάζεται καύσιμο. Με ξεκίνησε με τη Μάζντα, τώρα θες και καύσιμο. Ναι, γιατί άμα θα ξεκινήσουμε την κουβέντα με τη Μάζντα, που έρχεται η Μάζντα. Έρχεται η Μάζντα στην Ελλάδα. Ήρθε το τέλος. Έτσι, Όμιλο Σιγκελίδη. Φέρνει την Μάζντα. Τα κατάφερε. Μπράβο του. Ναι. Μπορούν να έρθουν όλες. Όλες. Όλες οι μάρκες εδώ. Περίμενε, κάτσε. Μην βιάζει. Όλες, τα πάντα. Άρα και η Μάζντα Θεσσαλονίκη, πώς θα. Ναι, ρε φίλε, εμένα μου λείπει και ένα Μαχίντρα, α πούμε. Μάζντα Θεσσαλονίκη, πού θα ανοίξει, θα μου πείτε. Μην ανησυχείς. Quiz. Θα πάει αυτός εκεί να κολλήσει τα μούτρα του να πάει να βλέπει το. Όχι. Το εξάρι εκεί πέρα. Εγώ απλώς λέω quiz. Ποιος θα ανοίξει τη Μάζντα Θεσσαλονίκη. Για ξεκινά εκεί πέρα τώρα. Α, τώρα ξεκινά εκεί πέρα τώρα.
Αφού λοιπόν, το έχεις. Αφήστε Mazda, αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, μπράβο. Κάποιοι θέλουν να αγοράσουν μια BMW. Εννοείται, ρε φίλε. Καινούρια. Ίσως σου κοστίζει λίγο ακριβά, αλλά υπάρχει και το καλό μεταχειρισμένο BMW. Και πού στην BMW Velmar. 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση. 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια από την πρώτη μέρα άδεια κυκλοφορίας σε επιλεγμένα αυτοκίνητα. Μεγάλες προσφορές τρέχουν ήδη στην BMW Velmar. 6 με 11 Μαΐου θα βρείτε πραγματικά πολύ καλά επιλεγμένα μεταχειρισμένα με 0 έως λίγα χιλιόμετρα, όφελος έως 8.000 ευρώ. Καλά ακούσατε, όφελος έως 8.000 ευρώ. Ειδικά θα βρούτε αυτοκίνητα στη σειρά 1 με 0 χιλιόμετρα και πλούσιο εξοπλισμό επίσης με όφελος 8.000 ευρώ. Δεν έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, προσέξτε το. Για όσοι θέλετε να πάρετε τη σειρά 1 της BMW, πηγαίνετε στην BMW Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη και εξειδικευμένος για ό,τι θα συμβεί στον BMW σας. 2310-475-871 το τηλέφωνο Μαρίνου Αντίπα 10 στην περιοχή του Φίνικα. Εκεί πηγαίνετε και βλέπετε αξιόπιστο και καλό μεταχειρισμένο BMW. Τώρα να σου πω κάτι, θέλω να συνεχίσω για τη Mazda, αλλά έχει έρθει μήνυμα από το φίλο του Σταύρο. Από το Περιστέρια. Ναι. Βέβαια μένει εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Και λέει, πρόσεξε τώρα. Παιδιά, Σταύρο, να σου πω κάτι, θα το πω εγώ το μήνυμα. Έτσι. Θα το πω γιατί θα κάνουμε έτσι και μια μίνι δημοσκόπηση εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, ο οποίος πουλάει ένα Toyota Auris. Έτσι. Και λέει, με παίρνει έμπορος από την Πάτρα. Ναι. Το δίνω, λέει, το έχει βάλει 6.300. Ωραία. Έτσι, γιατί μιλάμε και για μεταχειρισμένα και λέμε τώρα εγγύηση Velmar μεταχειρισμένο. Λοιπόν, και λέμε, παίρνει έμπορος από την Πάτρα και μου λέει, 6 λέει θα σου δώσω, έτσι όχι και 6.300, 6, με 2 χιλιάρικα μετρητά και 4 χιλιάρικα γραμμάτιο 15 ημερών και πρέπει να το κατεβάσω και Αθήνα. Πώς το βλέπεις, λέει. Υπάρχει περίπτωση να χάσω, λέει, τα χρήματα αν μου βαρέσει κανένα πιστόλι. Απλά καταθέτεις τα λεφτά, 6 χιλιάρικα και στο κατεβάζω. Όπου θέλεις. Έτσι, μπράβο. Και στο τσιμπουτί. Σωτήρη Δασκαλάκη, καλημέρα καταρχήν. Έτσι, νομίζω ότι ποιο τραγούδι μπορεί... Το Σφακιανάκι το είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει, νομίζω. Έξι, είναι, τώρα, και είναι... εσύ. Είναι το κατάλληλο. Άκου να σου πω τώρα. Έμπορος. Αν θες να λέγεσαι έμπορος τώρα και δεν έχεις να δώσεις 6 χιλιάρικα, να πάρεις ένα αυτοκίνητο, άστο φίλε. Ξέχασέ το. Εγώ να ξέρεις δεν θα το κατέβαζα ποτέ. Ποτέ δεν θα το κατέβαζα όμως. Να με πει ο άλλος γραμμάτιο 15 ημερών τα 4 χιλιάρικα. Δεν θα τα δεις ποτέ να ξέρεις. Στο υπογράφο. Κακός άνθρωπος είσαι. Τι κακό άνθρωπο. Μπορεί όντως να είμαι άνθρωπος να θέλει 2.000 να πάρει αυτοκίνητο και σπίτι. Δεν σε 15 μέρες θα το ψάξω να το δω. Σε 15 μέρες θα πάρει τα 4.000 σε γραμμάτιο. Ναι, ναι. Φίλε. Τώρα έρχεται. Για να δει ότι όντως το αυτοκίνητο είναι αυτό που βλέπει. Ναι, 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 ναι. Στάνταρ. Με την κακία κατευθείαν. Με την κακία. Αν δεν υπάρχουν καλοί επαγγελματίες. Πάνε και στο Stock Center της Velmar και πάνε πάρε μια BMW τώρα με 8.000 έκπτωση και άσε αυτό που ξέρεις. Λοιπόν. Καλημέρα και από τον Τάσο. Χρυσός Ανέστης λέει 40 μέρες θα τα λέμε. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Θα πιάσει καλοκαίρι και θα πούμε γιατί όχι. Εννοείται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στη Mazda. Έτσι, μπράβο. Έρχεται η Mazda. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Ερχόταν η Mazda εδώ και χρόνια. Και όλο έρχεται η Mazda και τελικά ήρθε η Mazda. Ήρθε. Τα κατάφερε ο Όμιλος Σικελίδη. Να φέρει τη Mazda στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να μπορέσουν, έτσι, μέσω, τώρα αυτό, μάλλον, όχι, δεν χρειάζεται να σου πούμε εμείς πώς και τι, να το, αυτό έτσι, έχουν ομάδες, έχουν διαφημιστές, έχουν τα πάντα, το θέμα είναι να προσπαθήσουν να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει ότι είναι ένα καλό ποιοτικό αυτοκίνητο, μια καλή ποιοτική μάρκα. Αυτό νομίζω το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι... Δεν το ξέρει ο κόσμος. Επέτρεψέ με να σου πω ότι δεν το ξέρει ο κόσμος.
Έτσι. Ακριβό και μπορώ. Όχι, να σου πω κάτι. Να σου αποδείξω, μπορώ να σου αποδείξω πολύ απλά. Ας πούμε, το Mazda το 2. Το έχουμε ξαναπεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό αυτοκίνητο. Τι τιμή θα έχει εδώ? Όχι, περίμενε. Όταν υπήρχε εδώ το Mazda το 2, ήταν στα 12,5. 13 χιλιάρικα. Όσο είχαν όλα. Δηλαδή της κατηγορίας. Κανενός δεν πήγαινε το μυαλό να πάρει Mazda 2. Κανενός δεν πήγαινε το μυαλό, γιατί η εισαγωγική συγκεκριμένη δεν έκανε προσπάθειες να κάνει πέντε πράγματα. Γιατί όταν βγήκε το Mazda 2, ήδη είχαν πολλά προβλήματα. Ναι. Η Mazda για μένα, ας πούμε, έκανε κάποια λάθη εδώ, έτσι, για τα δικά μας δεδομένα. Εισαγωγέας βασικά. Όχι, θα να σου πω ότι, δηλαδή, βγάζεις το Mazda 3 και είσαι λίγο πίσω από την εποχή. Μου βγάζεις, ναι μεν, τους κινητήρες 1300-1600 με νορμάλ απόδοση αλόγων. Δεν, ο Έλληνας πλέον θέλει το κάτι της παραπάνω. Εντάξει, ο Έλληνας θέλει πολλά. Πώς είναι, υπάρχει, έτσι, υπάρχει το Kia το Ceed 1400 με τα 100 άλογα, ατμόσφαιρα. Ο άλλος θέλει το 1000 το τούρμπο με τα 120. Θέλει το 1300 με τα 140. Δύσκολα θα πάει να πάρει το απλό, το πρώτο, το 1400. Ναι, αυτό λέω. Αλλά άμα δεν του βγαίνει, γιατί το αμάξι από 19 πάει στα 23-24, τι κάνεις, ναι, εντάξει, εκεί. Σου λέω τώρα, γιατί τι πλέον δεν έχει την αγοριστική δύναμη. Με βγάζεις το Mazda 6. Μου το φέρεις στην Ελλάδα. Φυσικά και θα μου το φέρεις στην Ελλάδα. Εντάξει, πρόσεξε τώρα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε φοβερή ποιότητα, πολύ καλό κράτημα, πολύ καλούς χώρους, οικογενειακό, ήταν ακριβώς, δηλαδή ένα από τα, λες, σχεδόν το τέλειο οικογενειακό αυτοκίνητο. 1800 κυβικά, 120 άλογα έβγαζε, 125. Δεν πήγαινα με τα 140, θα πήγαινε. 120 άλογα. Δεν πήγαινε. Δεν είναι το θέμα μόνο ότι δεν πήγαινε. Εντάξει, μπορεί αυτός ο κινητήρας να έμενε 20 χρόνια χωρίς να πάθει τίποτα μαζί σου, αλλά δεν μπορεί ο άλλος να πάει ένα τέτοιο αυτοκίνητο μεγάλο με 120 άλογα. Δεν είναι τώρα στο DNA του Έλληνα. Τελειώσαμε. Έτσι. Και κάποια άλλα ασφάλματα, ας πούμε, που δεν. Δηλαδή, Mazda, ας πούμε, MX5, ναι, θα πουλούσε εδώ. Θα πουλούσε γιατί υπάρχει ένας κόσμος που θα θέλει ακόμα το κάμπριο και ήταν ίσως η καλύτερη επιλογή. Τότε. All time classic. Τώρα το MX5. Το MX5 δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα πεθάνει ποτέ το MX5. Εντάξει, δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα το πάρουν 3, 4, 5, 10, 100 και πολλοί θα είναι αυτοί στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς θα φτάσουν για 5-10 100. Μα τα κάμπριο ούτως ή άλλως γιατί θα τα βγάζεις. Ποια εταιρεία, πέρα από την BMW που έκανε τεράστια επιτυχία τότε με το Z3 και το. Και ακόμα με το Z4. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεκινάμε από εκεί. Για διθέσια Roadster μιλάμε. Για διθέσια Roadster μιλάμε. Δεν έχει σημασία. Άλλο το Mazda του Ιάπωνα και άλλο της BMW. Ναι, και άλλο το Daihatsu το Coupé. Άλλο, μπράβο. Άλλο προσφέρει το ένα, άλλο προσφέρει το άλλο. Όχι, περίμενε. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Okay. Και το S2000... Εκεί είναι ένα πράγμα. Είναι αυτοκίνητο μόνο του, μια κατηγορία. Ναι, μιλάμε όμως για διθέσια. MR2, τι άλλο να σου πω, δηλαδή. MR2. Ήρθε και δεν ακούμπησε στην Ελλάδα, φίλε. Κακός. Ήρθε και δεν ακούμπησε στην Ελλάδα. Το. Ποιο ήταν το άλλο, το καμπριολέ, το MG. Πες με στο καμπριολέ. MG. Ναι, το MG το Rover. Κλείσε μου το μικρόφωνο, να μην πω τίποτα. Άστο. Ναι, ωραίο, ναι, το κάμπριο του. Σαν το MX5 δεν κάνει. Έβγαζε πολλά θέματα, παιδιά. Το MG ήταν. Εντάξει. Δηλαδή την τσέπη σου έπρεπε να την είχες. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο φίλος μου ο Κώστας εδώ που λέει: έρχεται και η Λάντα ως ο Νούπο. Έτσι, μπράβο. Άντε, ρε φίλε. Έτσι. Να έχουμε και μια λίγο πιο οικονομική λύση. Να γίνουμε και νονί. Τι να γίνουμε. Η Λάντα βάζει, έχει πει να γίνει. Α, ναι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν συζητάμε για RX-7, RX-8. Εντάξει, το RX-8 πουλήθηκε αρκετά. Πήρε αρκετός κόσμος.
Βέβαια, αλήθεια είναι όταν παίρνεις αυτοκίνητο 25 χιλιάρικα και μετά από 5 χρόνια, μετά από 5 χρόνια το δίνεις 5 χιλιάρικα, είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουν. Το θέμα ότι έρχεται η Μάζδα σε μια περίοδο που έφυγε όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί με την αγορά του αυτοκινήτου, έρχεται σε μια περίοδο που σιγά σιγά κινείται και πολύ λίγα αυτοκίνητα παραπάνω. Να δούμε τι θα καταφέρει. Έλα, εντάξει, έχει μοντέλα που μπορεί να χτυπήσει τώρα και το CX-7 το SUV της είναι, πιστεύω... Είναι φοβερό. Χτυπάει τον ανταγωνισμό. Κοίταξε, να δούμε τιμές. Να δούμε το CX-5, CX-3. Να δούμε τιμές. Θα δεις να τιμές. Να κάτσει να στηθεί, να δούμε τιμές. Γιατί τώρα ξεκινάει. Εντάξει, θα κάνουν ένα μαγαζί κάτω στην Αθήνα, οκ, okay, πρέπει κάτι να ξεκινήσουν. Εντάξει, όμιλο Σιγκελίδη έχει το δίκτυο. Εγώ πιστεύω ήδη και ξέρει και πώς θα το δώσει την Mazda σε πόλεις. Δεν είναι επιχειρηματίες που κάνει απλά μια κίνηση. Οπότε, περιμένουμε. Λέγαμε τόσα χρόνια να έρθει η Mazda, να έρθει η Mazda, να έρθει η Mazda. Πώς θα το τρέξει επικοινωνιακά, ξανασυστήνει τη μάρκα στην Ελλάδα. Εντάξει, έχει 15 σημεία νομίζω που είναι εξειδικεύονται στη Mazda σε συνεργεία, σε τέτοια. Δεν ξανασυστήνει κάτι. Ξανασυστήνει τη μάρκα, απλά έχει φύγει, έχει χαθεί. Το κακό είναι ότι αυτοί που είχαν Mazda έτσι, και ήταν στο μετέχνιο αυτά τα τελευταία χρόνια να πάρουν κάτι άλλο, σαν να πάρουν καινούργιο αυτοκίνητο και ενδεχομένως να ξαναπέρναν ένα Mazda, δεν πήρανε. Και τώρα πρέπει να έρθει καινούργιο κοινό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, τι να τα πούμε. Με ψέματα τώρα στον κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το προϊόν είναι καλό, αλλά πρέπει να διαφημιστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς δεν το βλέπω το έργο. Εντάξει, στήριξη θα υπάρχει, εννοείται. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει πολύ καλά τέτοια. LADA, Κώστα. Δεν ξέρω. Έτσι λέμε. LADA, δεν το λέγαμε το... Ναι, ναι. Έχει στιγμή με το Ολλάντα. LADA. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει. Μπορώ να πω, εντάξει. Ανατρίχασε μόνο που το άκουσα. Θυμήθηκες τα παλιά σου teenager, κατά τα άλλα teenager, έτσι. Ναι. Αυτά με την... Θα δούμε. Πώς στηρίξει τα εκεί, γιατί ναι, είναι και στηριχτή και η Mazda από την. Ο συγγελέτη από τη Mazda. Το τι θα κάνουν, τι έχουν προγραμματίσει. Είναι όλα αυτά. Υποσυζητήσεις. Πάντως, παιδιά, τώρα μην λέμε σχεδιαστικά και το 3R και το 6R που αφορούν πιο πολύ τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα είναι πανέμορφα, έτσι. Το 3R είναι από τα πιο όμορφα πεντάθυρα hatchback που έχω δει. Ναι. Οι γραμμές του δηλαδή, ο σχεδιασμός του είναι απίστευτος. Είναι απίστευτο πραγματικά. Πολλές ανακατατάξεις στο χώρο του αυτοκινήτου και έρχονται κι άλλες. Mazda 3, CX-5 και το MX-5 θα είναι τα πρώτα που θα έρθουνε. Εντάξει. Νομίζω ότι θα έρθουνε όλα. Εγώ πιστεύω 4 μοντέλα, τα πιο κλασικά, 3R, 6R, MX-5 και ένα από τα CX. Το CX-5. Το CX-5 ναι. Λογικά. Φέρτε τα. Θα τα φέρει. Εντάξει. Αφού έκλεισε θα έρθουν. Τέλειωσα. Να δούμε. Μόνο είπαμε ο κόσμος πώς θα τα αγκαλιάσει. Ο φίλος ο Σταύρος λέει, εντάξει λέει μου στο 80% λέει ότι θα φάω πιστόλι, τώρα λέει με 100%. Του χαλάσαμε το αλυσβερίσι του. Εντάξει, μπορεί να μην ακούσει το Μάνο. Μπορεί όντως να είναι καλός. Άκου να σε πω. Αν είναι να ακούσει έναν άνθρωπο στη ζωή σου, πάρε το Μανολάκι καλύτερα, να ξέρεις. Έτσι. Κερδισμένος θα βγεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε τι. Να τα λέμε. Να μην τα λέμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Κομπλέ σήμερα. Με Γιάννη Αντωνόπουλο, Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερα 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Όλοι είμαστε πίσω από κάπου. Πάλι καλά που δεν είμαστε πίσω από τις λέξεις. Έτσι. Τάσο Κοτσάνη. Γιατί μετά θα είχαμε και αυτή την εικόνα που μου έδειξες το πρωί. Ναι, ήταν λίγο... σοκαριστική εικόνα. Πούμε. Να πούμε ότι είμαστε έτσι σε μια ευχάριστη θέση. Είμαστε, ξέρεις,
είναι εκείνες οι μέρες που αρχίζει την εκπομπή, ναι, και γεμίζει αισιοδοξία ότι τελικά υπάρχει φως στο τούνελ. Οπα. Έτσι, ότι υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μέλλον από παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο και προσπαθούν, δημιουργούν πράγματα, έτσι, τα οποία και μας κάνουν περήφανους για αυτά, γιατί βγαίνουν και στο εξωτερικό παρά έξω. Και ζηλεύουμε, γιατί και εμείς όταν ήμασταν παιδιά δεν το είχαμε. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά δεν το είχαμε αυτό. Είχαμε άλλα. Λατρεύαμε τη Φόρμουλα 1, αλλά δεν το είχαμε. Τη Φόρμουλα 1 τη λατρεύαμε. Την λάτρευε και ο Παναγιώτης, ο Παπαναστασίου, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις καταρχήν, πώς είσαι? Καλά είμαι, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Να πούμε, Παναγιώτη, ότι εσύ. Καταρχήν είσαι 14 χρονών. Ναι, ναι. 14 χρονών και εσύ και οι συμμαθητές σου, 4 στο σύνολο. 4 στο σύνολο, ναι. Θες να μας τους πεις? Είμαι εγώ, ο Παναγιώτης Παπαναστασίου, Άρης ο Κουτσόπουλος, Εσημίνα Λαζαρίδου και Γιάννης ο Καραγκουνίδης. Ωραία, και εσείς είστε μια ομάδα τώρα από το Κολέγιο Ανατόλια. Έτσι, και ναι, έχετε την ομάδα Ανατόλια Racers, έτσι. Ναι. Θα μας μιλήσεις λίγο για την ομάδα αυτή, την Ανατόλια Racers, τι κάνετε? Λοιπόν, εμείς κατασκευάζουμε ένα αυτοκίνητο από πολυουρεθάνη. Είναι, να σκεφτείτε, είναι ένα από 20 κλίμακα από την κανονική Φόρμουλα 1. Είναι γύρω στα 17-18 εκατοστά το αυτοκίνητό μας. Ναι. Και είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για να κατασκευάσουμε το αυτοκίνητο, αλλά και για να προωθήσουμε όλο το έργο μας, να βρούμε χορηγούς για την κατασκευή και όλα αυτά που συνεπάγεται μια τέτοια κατασκευή. Ωραία. Και με αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το αμαξίδιο, ας πούμε, τρέχετε έτσι, παίρνετε μέρος σε κάποιους αγώνες. Σωστά? Ναι, σωστά. Και είχατε κάνει κάποιους αγώνες τώρα πριν από τον Μάιο, τέλη Μαΐου ήταν οι αγώνες που είχατε κάνει. Μάρτιο, ναι, το Μάρτιο. Τέλη Μαρτίου. Τέλη Απριλίου ήταν. Α. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, ναι. Ωραία, τελευταίο Σαββατοκύριακο, ωραία, ναι. Και τι έγινε εκεί? Αυτή ήταν η υποκριματική της Ελλάδος, κάτω στην Αθήνα ήταν. Τι έγινε, λοιπόν, η ομάδα μας βγήκε 7η. Συνολικά σε όλη την κατάταξη και γυμνάσια και ηλίκια και από 23 ομάδες και βγήκαμε πρώτοι από τα γυμνάσια. Α, ήταν 23 ομάδες οι οποίες ήταν γυμνάσια ηλίκια, στα γυμνάσια βγήκατε πρώτοι, στο σύνολο βγήκατε 7η, έτσι. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Αυτή η πρωτιά ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας, διότι η πρώτη ομάδα γυμνασίου, ναι, συγχωνεύεται στο τέλος των τελικών, που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, συγχωνεύεται με την τρίτη ομάδα στη συνολική κατάταξη και δημιουργεί μια καινούργια ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους παγκόσμιους τελικούς στα Μπουντάμπι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Οπότε την επόμενη εβδομάδα έχετε αυτούς τους αγώνες. Βγαίνετε, αν βγούμε πρώτοι, γιατί τώρα και εμείς έχουμε γίνει Ανατολία. Ναι, τώρα έτσι. Λοιπόν, αν βγούμε πρώτοι, πηγαίνουμε στα Μπουντάμπι. Ναι. Μια χαρά. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή, ναι, αυτή η τρέλα, αυτή η τρέλα με αυτά τα μαξίδια? Αυτή η τρέλα ξεκίνησε, βασικά μας παρουσίασαν τον διαγωνισμό από το κέντρο STEM του σχολείου. Mm-hmm. STEM είναι Science, Technology, Engineering και Mathematics. Είναι αυτό το γραφείο, είναι υπεύθυνο για όλες αυτές τις δραστηριότητες στο σχολείο. Και εκεί πέρα πρωτογνωριστήκαμε τον διαγωνισμό. Εντάξει, εννοείται ότι είμαστε όλοι μέσα στη Φόρμουλα 1 και αυτά. Και ήταν λογικό. Κάτσε, γιατί είσαι μέσα στη Φόρμουλα 1. Ναι. Υποστηρίζεις ομάδα, οδηγό. Τι σου αρέσει τη Φόρμουλα 1? Δεν θα του αρέσει η απάντησή σου, γιατί σε κόβω για... Περίμενε, φαίνεται ο άνθρωπος. Για πες, Παναγιώτη. Για πες, Παναγιώτη. Είμαι Λουίς Χάμιλτον. Ναι, ναι. Το ξέρω κάποιοι δεν, αλλά... Δεν είναι και πολλοί αυτοί, Παναγιώτη.
ήθελα ρώτηση. Πλέον είναι πολύ λίγοι αυτοί που πλέον δεν τον στηρίζουν αυτόν τον άνθρωπο έτσι με αυτά που κάνει. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι βέβαια άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό εδώ είναι με πολυεστέρα, είπες, έτσι. Πολυρεθάνη. Ωραία. Ωραία. Ναι. Πώς παίρνει κίνηση? Παίρνει κίνηση από μια συμπιεσμένη φιάλη διοξίδιου του άνθρακα, 8 γραμμάρια. Και τρέχει σε μια πίστα, ευθεία πίστα είναι, 20 μέτρα. Τα 20 μέτρα, ας πούμε, σε πόσα δευτερόλεπτα το κάνει? Καθαρός χρόνος είναι γύρω στο δευτερόλεπτο, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, εκεί πέρα. Δευτερόλεπτο, δηλαδή και πιάνει 70-80 χιλιόμετρα, πόσο πιάνει περίπου? Ναι, τόσο περίπου. 70-72, ανάλογα, ναι. Σφαίρα. Εκεί σφαίρα είναι. 20 μέτρα, δευτερόλεπτο. Είναι, ναι, πολύ γρήγορα. Και πώς είναι οι διαφορές, δηλαδή, που σας κάνει να είναι το δικό σας καλύτερο από το... Δηλαδή, πόσο παίζει η αεροδυναμική σε σχέση με αυτό το φιαλίδιο, αυτές οι διαφορές, για να γίνει το δικό σας πιο γρήγορο, ας πούμε? Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η φιάλη είναι υπεύθυνη για την κίνηση του αμαξιδίου περίπου τα πρώτα 15-16 μέτρα. Μετά σταματάει η δύναμη από τη φιάλη και παίζει ρόλο στα τελευταία 5-4 μέτρα η αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Και οι διαφορές, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή τώρα για χιλιοστά. Χιλιοστά, ναι. Και αυτό έχει, ας πούμε, έχετε κάποια πτερήγια, ας πούμε, κάτι τέτοιο, έτσι, να το προσπαθώ να το καταλάβω έχουμε, τώρα. Έχουμε τα... και αεροτομές μπροστά πίσω και side pods όλα. Αυτό είναι. Οπότε, αυτά πώς τα, δηλαδή, έχει το εργαστήριο, τώρα τα ρωτάμε και εμείς γιατί μαθαίνουμε τώρα, έτσι. Έχετε, ας πούμε, ένα εργαστήριο το οποίο κάνετε δοκιμές και βλέπετε, όπως φαντάζομαι στην Φόρμουλα 1 που κάνουν τις δοκιμές και λες, ας πούμε, να το πτερήγιο το κάνουμε λίγο πιο εδώ, την αεροτομή λίγο έτσι, ας πούμε, τα βλέπετε? Αυτά γίνονται στον υπολογιστή, ναι, με CFD προγράμματα που ελέγχουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Εκεί πέρα γίνεται το πιο πολύ development, ας το πούμε. Και κάποιες ομάδες έχουν και το προνόμιο είτε να έχουν τη δική τους πίστα, που είναι πολύ λίγη στην Ελλάδα, είτε η πίστα είναι στημένη στο The Mall στην Αθήνα και μπορούμε να κατεβούμε για δοκιμές μόλις έχουμε κατασκευάσει το τελικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αλλά εννοείται ότι γίνονται πολλά τεστ στον υπολογιστή για να ελέγξουμε πρώτα το αυτοκίνητο, γιατί και οικονομικά σώσεις και ακρίβεια έχει, οπότε... Καλά, ναι, βασικό είναι. Με χορηγούς πώς θα πάτε? Υπάρχει δηλαδή κόσμος, το ρωτάω πιο πολύ, όχι το τι θα σας δίνει, τι θα σας δίνει, αν υπάρχει κόσμος, δηλαδή, που τη στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει κόσμος, απλώς είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο να βρεις χορηγούς εκτός από το, ας πούμε, από τους γνωστούς σου, ναι, να το πω. Δηλαδή, το να επικοινωνήσεις μια εταιρεία που δεν έχει κάποια επαφή είναι πιο δύσκολο, σημαντικά πιο δύσκολο. Ναι. Ποιο είναι το κόστος περίπου ενός τέτοιου? Το κόστος ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι, ας πούμε, όλο το project μπορεί να κόστεις, ας πούμε, 3 με 5 χιλιάρικα. 3 με 5 Αλλά το κόστος του αυτοκινήτου μπορεί να βγει πολύ φθηνό, μπορεί να βγει και πολύ ακριβό. Ναι, απλά μετά έχετε και τις μετακινήσεις που πρέπει να πηγαίνετε, τους αγώνες, όλα αυτά τα οποία, αυτά δηλαδή, το φαντάζομαι στο Abu Dhabi, με δικά σας έξοδα θα πρέπει να κινηθείτε για να πάτε 4 άτομα, συν κάποιοι γονείς, συν οτιδήποτε χρειαστείτε, και έτσι γίνονται τα έξοδα. Εντάξει, μετά θεωρώ ότι, ας πούμε, άμα πηγαίνεις σε μια εταιρεία και τους λες ότι, ξέρεις, προκριθήκαμε στο παγκόσμιο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να... Θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο μετά. Ναι. Εννοείται ότι και εμείς από την μεριά μας εδώ, έτσι, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε επικοινωνιακά, τουλάχιστον που μπορούμε να το κάνουμε, θα σας βοηθήσουμε.
Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα που θα έχετε τον, τον αγώνα, θα συνοηθούμε με τι ώρες είναι, τι όλα αυτά και έτσι τι θα γίνει, να ξαναμιλήσουμε, γιατί όχι, ναι, ναι. Έτσι να δούμε. Να πάμε και μια άλλη ερώτηση, γιατί θέλω να την κάνω έτσι πραγματικά. Επειδή παλαιότερα είχαμε κάποιες επαφές με κάποια παιδιά από πανεπιστήμιο, βέβαια ήταν, που είχαν φτιάξει κάτι άλλο. Θυμάσαι, Τάσο, με τα παιδιά. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Όλα τα παιδιά τέλος πάντων. Ναι, το τέλειο, δεν χρειάζεται. Τα περισσότερα παιδιά από εκείνη την ομάδα φύγανε σε εταιρείες του εξωτερικού. Είτε Φόρμουλα 1, είτε εταιρείες αυτοκινήτων, είτε. Και μας είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την ομάδα, ας πούμε, έφευγαν άτομα, έμπαιναν άτομα, έφευγαν άτομα, έμπαιναν άτομα και τα περισσότερα άτομα φεύγαν έξω. Δεν έμεναν εδώ. Πώς το βλέπετε το μέλλον σας εσείς? Είστε τώρα 14 χρόνων, πώς το βλέπεις το μέλλον σου, ότι να το πάω έτσι, να πάμε και στο Λύκειο, να συνεχίσουμε την ομάδα, είναι μια διέξοδος για σίγουρα. Το εξωτερικό? Πώς το βλέπεις? Σίγουρα. Είναι ένας τομέας που σχεδόν όλοι θέλουν να ασχοληθούμε. Δηλαδή οι αρμοδιότητες μοιράστηκαν έτσι. Ο καθένας να κάνει κάτι που θέλει να ασχοληθεί, αν όχι επαγγελματικά, σίγουρα τον ενδιαφέρει, ας πούμε. Και ναι, δεν ναι. Αν μας δοθεί ευκαιρία, γιατί όχι. Θα το κυνηγήσει δηλαδή, το όνειρο ναι. Αυτό. Ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα τα παιδιά φαντάζομαι κάπως έτσι κινούνται. Σίγουρα. Ωραία, λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά, έτσι έχουμε τον Παναγιώτη τον Παπαναστασίου, είναι η Ασημίνα η Λαζαρίδου, ο Αριστίδης ο Κουτσόπουλος και ο Γιάννης ο Καραγκουνίδης, σωστά? Σωστά. Ωραία. Πότε είναι ο επόμενος αγώνας, μέρα και ώρα? Ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο στις 9.30 ώρα. Αυτό το Σάββατο μας έρχεται. Ναι. Αυτή θα είναι η τελική αγώνα που θα κρυφθεί αν θα κατεβούμε στο παγκόσμιο ή όχι. Είστε έτοιμοι? Ναι, ανυπομονούμε. Είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Χθες ήταν η προθεσμία η πρώτη για όλες τις εργασίες και από Τρίτη πρέπει να έχουμε παραδώσει όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε... Α, τα δίνετε εκεί και ναι. Μετά δεν υπάρχει εξέλιξη δηλαδή? Όχι. Α, πρέπει να περάσουν τεχνικό έλεγχο. Τι γίνεται, σαν να βλέπω τη ΦΙΑ, έτσι. Κανονικά. Έλεγχος κανονικός. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τίποτα. Καλή επιτυχία, ωραία, προς καλή το παρόν. Επιτυχία. Και τα λέμε το επόμενο πολύ. Σάββατο να δούμε πώς θα... Έστω, τουλάχιστον επειδή 9 με 11 εκπομπή, έτσι να κάποια στιγμή στείλε μας ένα μήνυμα που κάτι. Ναι. Να μας πεις τι γίνεται. Να ανακοινώσουμε ότι βγήκατε πρώτοι και φάτε Μπουντάμπι, τέλος. Ναι. Μπορείτε να πάρετε και τον Τάσο τον Κοτσάνη μαζί να πάει να δει εκεί πέρα τη Ferrari το. Τι έχετε εκεί πέρα που έχει. Α, τι έχετε εκεί πέρα τη Ferrari. Γιατί δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν με αφορούν αυτά γι' αυτό. Παναγιώτη, να είσαι καλά. Και με την νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα μας. Γεια σας. Και να σε πω τώρα κάτι, Τάσο Κοτσάνη. Σιγά μην καθίσουν εδώ τα παιδιά. Ποιος θα καθόταν? Είναι έρφυλλο. Δηλαδή, ειδικά τώρα μιλάμε για κάτι που έχει σχέση με αυτοκίνητο Φόρμουλα 1. 14 χρονών κατεβαίνεις για αυτούς τους αγώνες. Άρα αυτό το πράγμα το κάνεις εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν. Έχει μπει ήδη ξεκινάς από, ναι, από 12-13 χρονών κάνεις αυτό το πράγμα. Φτάνεις 14 χρονών να διεκδικείς πρωτιά για να πας στους παγκόσμιους στο Αμπου Ντάμπι. Άσχετα το τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί όπως φαντάζεστε, έτσι, όταν εδώ πέρα. Δεν έχουν χορηγούς τα παιδιά, έτσι, και βάζουν τα έξοδα τα περισσότερα τα κάνουν από μόνοι τους. Φαντάζεστε ότι έτσι δεν γίνεται στις ομάδες του εξωτερικού. Υπάρχουν σχολεία στις ομάδες του εξωτερικού που κατευθείαν χορηγούς τα πάντα όλα και τους δίνουν ένα σημαντικό ένα βήμα μπροστά, είναι τέλος πάντων, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εντάξει, άμα φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή μετά 14 χρόνια τώρα φτιάξαν αυτό. 16-17 χρονών θα φτιάξουν. Εντάξει, το έχουν στο πορτφόλιο. Ένα καρτάκι. Μετά θα φτιάξουν στα 20 στο πανεπιστήμιο, θα φτιάξουν μια φόρμουλα. Αυτό, μέχρι να πάει στο πανεπιστήμιο θα το έχουν ήδη αυτό στην κατοχή του ότι συμμετείχαν στο F1 Schools. Ναι. Οπότε μετά πάει διαφορετικά το πράγμα. Πόσο εύκολα μετά καταλαβαίνεις ότι. Μετά ανοίγουν σιγά σιγά άλλες πόρτες. Οι οποίες όντως είναι ανοιχτές και. Μα θυμάσαι και τα παιδιά τότε πριν πόσα χρόνια είχαμε κάνει τη συνέντευξη, 10 χρόνια. Περίπου.
Θυμάσαι τότε που ένας είχε φύγει. Ρενό. Λότους ήταν ο άλλος. Ένας στη Λότους. Εντάξει. Τι θα κάνουνε. Τι είναι από αυτό, έρχονται εταιρείες. Αφού έρχονται εταιρείες εδώ πέρα, θέλω να ανοίξει κανένα εργοστάσιο. Θέλω να ανοίξει κανένα εργοστάσιο εδώ και είναι απαγορευτικό να ανοίξουν ένα εργοστάσιο εδώ που μπορούν να βρούνε δουλειές έτσι εδώ. Δεν ξέρω, ήρθα όλα στην Καβάλα που ήθελα να φέρει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να ανοίξει και να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο. Και του είπαν όχι. Ναι, εμείς πήγαμε και δικήσαμε στην Καβάλα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πριν 10. Πόσα χρόνια έχει. Πόσα χρόνια έχει, Τάσο. 5 χρόνια είμαστε λίμπερο. Ναι, όντως. Και 2-7. Και 3-10. Ναι. Στο εκεί ήμασταν. Λοιπόν, 10 χρόνια. Έφερε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, έφερε κάμπριο, έφερε εκείνο. Και δεν του δίνανε την αδειοδότηση και τώρα ξαφνικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Α, αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου είναι αυτό. Εντάξει, είπαμε, το ζούμε εδώ. Να κάνουμε, αυτό είναι. Λοιπόν, κάτσε να πούμε και μερικές καλημέρες τώρα εδώ που... εντάξει, τώρα να πούμε καλημέρες, έχασα την μπάλα τώρα εδώ πέρα. Έτσι, στον Γιάννη από το Κιλκής... στην Σόνια, στον Βασίλη τον Παλαιοκώστα από την Αθήνα, στον Γιώργο τον Κουταλιάδη, στον Μίλιν από Γερμανία που μας ακούει, στον Χρήστο τον Πάσπα, στον Μιχάλη, στον Νάκη, στον Γιώργο τον Μουρατίδη, στη Μαρία την Κατζούδη, στον φίλο μας τον Νίκο τον Κομματάκη στην Τούμπα, στον Αντώνη τον Αντωνακάκη και στον Δημήτρη τον Σαλονικιό. Και τον Τζόρτσο και τον Φύλαξο. Τα είπα όλα. Τον καλό φίλο και συνάδελφο Γιώργος και Βοφύλαξη. Έτσι. Πάντως από εκεί και πέρα να πούμε ότι όσοι θέλετε να αποκτήσετε μία BMW είναι το όνειρό σας. Εντάξει. Έτσι είναι. Κάποια στιγμή πιστεύω... Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και η BMW Velmar σου δίνει την τη δυνατότητα να αποκτήσεις. Από 6 με 11 πέμπτου, συγγνώμη, τι έχω πάθει με τις ημερομηνίες τελευταία. Εντάξει, να, ναι, ναι, λίγο τα... Γιατί μπερδεύω. Τι, έχω ημερομηνίες στο μυαλό μου, γι' αυτό. Έχω ημερομηνίες στο μυαλό μου, φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, 6 με 11 πέμπτου, μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα μεταχειρισμένα, από 0 έως λίγα χιλιόμετρα και όφελος έως 8.000 ευρώ. Έτσι, σειρά 1, BMW, με 0 χιλιόμετρα, πλούσιο εξοπλισμό, όφελος 8.000 ευρώ. Ισχύει για πολύ περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Μαρίνο Αντίπα 10, τηλέφωνο 475-871. Και ένα BMW μπορεί να γίνει δικό σας τόσο απλά. Περνάτε, το βλέπετε, το κοιτάτε. Σας κοιτάει. Σας κοιτάει, το κάνετε λίγο να το εστράει. Για να δείτε τι θα αποκτήσετε. Και μετά απλά κλείνετε τη συμφωνία και τέλος. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα, 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 καλομάη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, η φίλη μας η Κάθη από την Αυστραλία. Είπαμε, καλημέρα ο Γιώργος Μαρατής, καλημέρα λέει ο Σταύρος και καλή εκπομπή. Καλημέρα κύριοι, τι κύριοι, τι νέιτζερ σύμπαμε είμαστε. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Εντάξει, μετά κανένα ηλεκτρικό θα πάρουμε. Έμαθα κάτι, έκανες, δεν θες να πεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Στο περιοδικό. Στο περιοδικό, έτσι. www.safetycar.gr, το site της εκπομπής. 15 Μαΐου έχουμε. Ομονή. Γίνεται το δεύτερο τρέχος του περιοδικού. Εκεί θα έχουμε τα πάντα. Yes, το προγραμμάτισε ήδη, έτσι. Πάντα είναι προγραμματισμένα. Ο Τάσος. Τάσος ήσουν προγραμματισμός. Έτσι. Λίγο χαλάκια. Με τους χρόνους του είναι αργός λίγο. Δηλαδή σου λέει θα έρθω 8 ας πούμε, έρχεται και 4 ας πούμε. Εκεί το λίγο πάει, αυτό. Εκεί το πάει λίγο Microsoft. Ο Τάσος έχει ένα θέμα με αυτό. Μετράει σε κοντόλεπτα. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Για τον Τάσο είναι σου λέω πώς ακριβώς η Microsoft. Το ένα λεπτό είναι 693 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν είναι 60. Γι' αυτό. Αν έχει 4 λεπτά ακόμα, πείτε. Σχολιάστε. Πήγαινε. Πήγαινε, θα σου κάνω τη δουλειά σου. Ευχαριστούμε. Θα ξανάρθει μέχρι τις 11 ή θα φύγει. Εντάξει. Ό,τι νομίζει. Ό,τι νομίζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το είχε από μικρούλη. Ο Τάσος.
Κατάλαβα. Μην το συζητάς. Έχω περάσει μαρτυρικά χρόνια. Είμαι σίγουρος. Εδώ εγώ τα τελευταία 15 χρόνια και γι' αυτό νομίζω. Γιατί τον βλέπω μία φορά κατευθείαν εδώ στην εκπομπή και στις παρουσιάσεις που πηγαίνουν μαζί. Γιατί αλλιώς δεν. Μου λέει κάνα καφέ, του λέω άστο, θα έχω δουλειές. Παλαβώσεις. Πού να κάνουμε. Λοιπόν, μπαίνοντας από το διάλειμμα, να σας πούμε τι έγινε με τα ντίζελ στην Ευρώπη. Γιατί πιάσαμε τη χαμηλότερη τους επίδοση από το Σεπτέμβριο του 2000. Είχαμε να πιάσουμε τέτοια επίδοση στα ντίζελ. Να τα ντίζελ. Τρέχατε όλες αντιπροσωπείες. Τι θέλεις να πάρεις? Ένα ντίζελ. Ένα αυτοκίνητο μάλλον. Ναι. Και μετά τι αυτοκίνητο? Ντίζελ. Ένα ντίζελ. Γυρίζει τώρα το ντίζελ. Πάμε ηλεκτρικά τώρα. Εντάξει, έτσι είναι. Να πούμε βέβαια ότι και τον Απρίλιο είχαμε αύξηση των πωλήσεων. Έτσι, 17,6% οι πωλήσεις και έχουμε φτάσει σχεδόν τις 39.000 πωλήσεις αυτούς τους 4 μήνες στην χώρα μας. Φυσιολογικό το βλέπουμε, Γιάννη. Καλό είναι. Καλό είναι σίγουρα, αλλά το βλέπουμε φυσιολογικό γιατί πρώτον, μπαίνουμε σε full season καλοκαιριού. Ήδη πωλήσεις των εταιρικών ήταν, μόνο οι πωλήσεις των εταιρικών ήταν σχεδόν 8.000. 8.000 εταιρικά αυτοκίνητα, γιατί έρχονται οι τουρίστες και πρέπει να έχεις αυτοκίνητα. Πραγματικά πιστεύω ότι τα εταιρικά νομίζω είναι ο πιο καινούριο στόλος που έχουμε στην Ελλάδα. Αν δεν είχαμε, αν δεν είχαμε και αυτά. Εννοείται. Καταρχήν, ένας τουρίστας που είναι. Τώρα υπάρχουν και τουρίστες, υπάρχουν και οι σοβαροί τουρίστες. Τώρα οι σοβαροί τουρίστες. Δηλαδή, όπως και εσύ τώρα, Γιάννη, που είσαι ένας σοβαρός τουρίστας, δηλαδή όταν θα πας σε μια χώρα και θα πεις θα νοικιάσω ένα αυτοκίνητο, δεν θα πας να νοικιάσεις αυτοκίνητο 10 ετών, θα σου δώσουν ενός 2-3 ετών μέχρι εκεί. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται και εδώ πέρα. Λοιπόν, μία βέβαια τέτοια είναι αυτή, ότι μία αιτία είναι αυτή ότι έρχεται το καλοκαιράκι, οπότε πρέπει οι εταιρείες να πάρουν αυτοκίνητα για οι εταιρείες ενοικιάσεων, για τους τουρίστες. Ίσως να παίζει ότι και τον Μάιο έχουμε τις πρώτες εκλογές και σου λέει κάτσε να πάρουμε τώρα ένα αυτοκίνητο γιατί ξέρεις μετά αύριο μεθαύριο τι γίνεται. Γιατί αυτό με τις εκλογές το θέμα φρενάρει πάρα πολλούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις 10. Πάμε για το διάλειμμα και πανεχρώμαστε. Εν τω μεταξύ, είναι και κάποιες μέρες, παιδί, που λες σηκώνεις, ας πούμε. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα κεφάτος. Και περπατάς και βλέπεις αυτοκίνητο, ας πούμε, το οποίο πραγματικά δεν θέλω να πω τη μάρκα. Για μιλάμε ένα αυτοκίνητο που ήταν 20ετία σχεδόν. Γύρω-γύρω όλοι χτυπημένο παντού. Μέσα ήταν. Δηλαδή δεν ήθελες να μπεις μέσα, ας πούμε, κολλήσεις τίποτα. Και είχε πολύ. Και κοιτάζω λίγο τώρα. Πλάκα μας κάνει. Δηλαδή αυτό είναι για ολική καταστροφή. Για να κάνεις καλό στον κόσμο, ας πούμε, και στην κοινωνία που είναι. Παρκάρουν δίπλα, ας πούμε, περνά παιδιά και τέτοια, ας πούμε, τέτοια φάση. Και πάω πιο κοντά. Δεν σου το είπα το πρωί που ερχόμασταν. Βλέπω 2-400. Και άρεσε και γελούσα μόνο. Πώ βλέπει αυτό που κάμια φορά παίρνει. Ναι. Έχουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν πάθει από τη ζωή πράγματα και περπατάνε, ας πούμε, και παραμιλάνε. Περπατούσα και γελούσα μόνο μου. Δηλαδή, λέω καμιά φορά να πάρω κανένα καφεδάκι. Ξέρεις αυτά, πακέτο που είναι. Ναι. Να τη στήσω από κάτω, ρε παιδί μου. Να έρθει ο άνθρωπο, τον πω, αδερφέ, πολύ ωραίο το αυτοκίνητο, ενδιαφέρον. Κάμια καλύτερη τιμή. 2-300, ρε παιδί. Τι να πούμε. Αυτή που ήταν έτσι η μάρκα παλιά είχε και τέτοια. Άντε, δεν τα λέω. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ήταν εκπληκτικό αυτό που έκανε. Πραγματικά. Είχε και τέτοια παλιά από αυτά που είναι πάνω και φυσάνε. Α. Και τηλεοράσεις είχε. Ναι, ρε. Εντάξει. Είχε τηλεοράσεις και μετά τη αγοράστηκε και από μία με σταυρό. Εντάξει, ναι. Έγινε βάφτιση μετά, πήρε το σταυρό. Εντάξει. 2-400. Δηλαδή σε ποιον θα το πεις και δεν θα γελάσεις, πραγματικά. Ήταν και, το μικρό, μικρό. Όχι, το μεσαίο. Το μικρό μεσαίο, ας πούμε. Το ναι. Μικρό μεσαίο, μάλιστα. Και, αλλά ήταν χάλι. Αν το λέμε χάλι. Δηλαδή. Ξέρεις πόσο αξιόπιστο ήταν. Και εμείς πουλήσαμε, αδερφέ. Αλλά τα συμμαζεύαμε λίγο πριν βάλουμε το πολίτε πάνω. Εντάξει. Πήγαινε καθάρισε το από μέσα τουλάχιστον. Αν τα παίξω δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πήγαινε καθάρισε το μια από μέσα. Μόλις ενδιαφερθεί κάποιος, πάπου θα πάει το καθαρίσει όμως θα είναι τσίλικο. Θα πάει να το δεις εσύ καινούργιλα. Τι να καθαρίσει, που θα το πάει για βιολογικό καθαρισμό και θα τον διώξουν ένα. Κακίες. Τι εγώ, κακίες. Λοιπόν. Άντε πάμε για πωλήσεις. Άντε πάμε για πωλήσεις.
Τι να κάνουμε που έπεφτε και το Πάσχα αργά. Αυτό ήταν το ένα. Αργία, έτσι. Να μετά αμέσως Πρωτομαγιά. Το δώρο του Πάσχα, ναι, να πάρεις, πού να το δώσεις. Έτσι. Να όλα. Να περιμένεις εκλογές. Να γίνουν και περισσότερες οι πωλήσεις. Να οι εταιρικές. 12.000 αυτοκίνητα τον Απρίλιο. Βέβαια οι εταιρικές, να ξέρετε, είναι 7.700 μόνο οι εταιρικές, έτσι. Λοιπόν, μια αύξηση 11,8. Εντάξει, είπαμε ότι φτάσαμε ήδη τις 39.000 πωλήσεις για 4 μήνες. Καλά είμαστε. Ναι, πέρσι είχαμε 104 όλη τη χρονιά. Εκεί, αν φτάσουμε λίγο εκεί το ίδιο ή στο παραπάνω, καλό θα είναι. Και να πούμε ότι στις πωλήσεις των εταιριών, οι 10 πρώτες εταιρείες για τον Απρίλιο, επανήλθε η Toyota στην πρώτη θέση γιατί την είχε χάσει τον Μάρτιο. Πρώτη Toyota λοιπόν με 1.399 πωλήσεις, δεύτερη Peugeot με 1.250, 1.122 Volkswagen. Και μετά πάμε σε τριψήφια Citroën 925, Hyundai 867, Opel 862, Fiat 860, Suzuki 738, Nissan 560 και Mercedes 492. Και το θέμα είναι το ότι προσβλέπεις τις πωλήσεις. Λες, πραγματικά δικαιολογούν το τι έχει κάθε μία εταιρεία πλέον και συμπορεύεται και όντως τα πράγματα πάνε σύμφωνα με τις πωλήσεις. Κοίταξε τώρα, το Toyota, ας πούμε, εννοείται ότι πλέον με το καινούριο Corolla... Αυτό είναι το ένα. Ούτως ή άλλως, Yaris και Aygo πουλούσε ούτως ή άλλως. Περισσότερο βέβαια Yaris, έτσι. Αλλά πλέον, όταν έρχεται... Δεν θα πω η αιχμή του Δόρατς, γιατί η αιχμή του Δόρατς είναι το Γιάρης, αλλά όταν έρχεται ένα πολύ δυνατό χαρτί όπως είναι το Corolla, θα περιμένεις να πάει πάρα πάρα πολύ δυνατά. Η Peugeot 208. Καινούριο. Πολύ έχει δυνατό. Πολλά μοντέλα. Ναι. Πλέον η γκάμα της είναι πολύ πλούσια. Και έχει και τους κινητήρες βαρβευμένους, οπότε δεν είναι άδικα και στη δεύτερη θέση και κοντρακτικέται με την Toyota. Volkswagen. Τι κρός. Ήρθαμε. T-Rock, T-Rock και T-Cross σύντομα. Ήδη πουλήθηκαν αρκετά T-Cross. Έτσι. Σύν ότι συμβαίνει με Golf, με χιλιάδες πράγματα. Ναι, Golf βέβαια η αλήθεια είναι ότι... Τα... Ναι, το Polo ναι. Βέβαια, Golf ακόμα η αλήθεια είναι ότι 2019 Οκτώβριο... Εντάξει. Λένε ότι Hyundai 867 με ένα κόνα... Citroën πριν που έχει το Citroën, το Citroën. Το Aircross. Citroën σε 5 Aircross, τώρα δηλαδή ναι. Σε 925 πωλήσεις, αν ήθελε 5, έτσι. Έχει σε 3, έχει σε 4 το καινούργιο και τον ανανεωμένο μάλλον σε 4 και πας σε 5. Ερώτηση, γιατί δεν το διευκρινίζει, μετράει και τις DS, τις πωλήσεις ή το θέλει. Όχι, Citroën. Citroën. Okay. Hyundai 867 με πολύ i20 και Kona, αλλά και το Tucson που το έχουν βγάλει στα 20.000. 16 με 136 άλογα. Μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Σε χώρους όλα αυτά. Opel 862. Σε αυτό οφείλεται την Crossland. Fiat 860. 500 για πλάκα. Πάντα πολλά. Είναι αυτό που δεν τόλμησε κανείς άλλος. Μόνο το τόλμησε η Ford με το Focus. Το έκανα το Focus, το ψήλωσα. Εγώ πήρα το 500, το ψήλωσα, το μάκρυνα, το τράβηξα. Ό,τι θέλετε το έκανα. Και τη βγαίνει. Κοίταξε, το έξω ούτως ή άλλως δεν το ξέρουμε. Εντάξει, δεν είναι και επαγγελματικά πιστεύω μέσα. Το L, παιδιά, έχει πολύ μεγάλους χώρους. Έχει πολύ ωραίους χώρους. Τελευταία δηλαδή το κάναμε έτσι και. Έκατσαμε και πίσω μπρος, ας πούμε, και αυτά. Ωραίος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι του X το κράτημα είναι πιο καλό, έτσι. Θα τα λέμε. Suzuki. 738. Ignis. 12.000. 14 υβριδικό. Ναι, το πιο μικρό crossover. Έτσι. Jimny. Jimny τώρα θα αρχίσει να ανεβαίνει, φαντάζομαι καλά. Όμορφο Jimny. Και... Μικρό G. Τι. Ο άλλος γελάει, όχι εγώ.
Τι, μικρογραφία. Ξέρω, ωραίο. Το όμορφο τζίμι. Τετραγωνισμένο. Αλλά έτσι είναι. Καταλάβατε. Να, αυτό είναι. Όταν έρχονται άλλα αυτοκίνητα που είναι τετραγωνισμένα, έτσι πανάκριβα και έτσι, τα σκοτσάνει. Άμα δηλαδή. Ποιο πανάκριβο τετραγωνισμένο. Δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ποιο πανάκριβο τετραγωνισμένο. Η G. Εκεί εντάξει, έτσι δεν μας χαλάει το τετραγωνοποίηση. Έτσι. Τώρα όμως χάλασε την τετραγωνοποίηση, τόσο κοτσάνι. Είναι γούστα. Να κάνω. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν βλέπαμε τα τετράγωνα, αυτό που λέγαμε στην αρχή με το ξέντος. Έτσι. Είχαμε πήξει στο τετράγωνο αυτοκίνητο να πηγαίνει το σεντάν παπ κάθετα διαγώνια, κάθετα διαγώνια και έρχεται το ξέντος με τις καμπύλες και είπαμε, ω, τι είναι αυτό. Τώρα πήξαμε σκαμπύλες, έρχεται το τετράγωνο και λέμε, ω, γυρίζει, κύκλος είναι και γυρίζει. Για το καθαρό αιμό δεν σε χαλάει. Άμα σου βγάλει σεντάν τετράγωνο, δεν σε πω εγώ μα χαλάζει, δεν σε χαλάζει. Δεν είναι το ίδιο εσύ τώρα να δει το τετραγωνισμένο το Renegade, π.χ. α πούμε το Jeep το Renegade, το οποίο είναι ένα κουτί. Αν το δει απευθύνεται. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο όμορφο. Ναι. Τι να κάνει. Όχι, 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 όχι. Έχει άδικο. Εκεί είναι Jeep. Δεν γούστα. Εκεί είναι Jeep. Όχι, δεν εκεί το κοιτάω μόνο επειδή είναι Jeep. Εκεί είναι Jeep. Θα σου έλεγα και μα δεν ήταν Jeep. Εκεί είναι Jeep. Όταν παίρνει μία ονομασία από μία μάρκα και την τοποθετεί σε 10 μοντέλα. Είναι δεν Jeep. Είναι μόνο. Δες το και στους Ιταλούς με την Αλφα. Τι θα πάρει, θα πάρω ένα Jeep. Αφού δεν θα πάρει Jeep. Ναι. Ναι, αλλά είναι τετρακίνητο, είναι Jeep. Είναι μα αφού Jeep. Δεν θα πάρει Jeep. Τι πήρα, Φερόζα. Ναι, ναι, αλλά είναι Jeep. Είναι Daihatsu Φερόζα. Όμως... Δεν είναι Jeep Wrangler. Τι να κάνουμε, έτσι το μάθαμε. Η Κόμπας. Δεν θα αντέξω. Έτσι το μάθαμε, τι να κάνουμε. Όλα είναι Jeep. Κόμπας. Ένα τη θέση Nissan. Αρκετά ανεβάσμενη με το Micra. Έχει. Το Qashqai, Micra. Duke έρχεται το καινούργιο. Με τους καινούργιους κινητήρες. Θα έρθει. Ναι. Του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου παρουσιάζεται, οπότε λογικά του χρόνου θα είναι. Και πάμε μετά το Qashqai το 21. Το καινούργιο το Qashqai. Και Mercedes 492 πωλήσεις. Έτσι. Αλφα κλάς. Αλφα κλάς. Αλφα κλάς και GLA. Ναι. Ωραίοτατα. Και να πούμε ότι σταματάει η παραγωγή, έτσι βγήκανε τουλάχιστον, για το fullback. Οι Ιταλοί βάζουν τίτλους τέλους στο pick-up μοντέλο λόγω χαμηλών πωλήσεων. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο, το fullback της Fiat, αν μας εντυπωσίασε κάτω, καταρχήν να πούμε ότι βαζόταν έτσι εξ ολοκλήρου στο Mitsubishi L200. Αλλά δεν. Αλλά δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει έτσι σε μια δύσκολη κατηγορία που το Toyota Hilux και η Nissan Navara εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον χρόνια έτσι. Και το Mitsubishi το L200. Ναι. Απλά όλος λέει τώρα είναι αυτό το κόλμα απλά με τον Ρήνο. Fiat. Γιατί ρε φίλε. Fiat φορτηγάκι τώρα. Ναι. Φορτηγάκι εννοώ σε τέτοιο σχήμα. Έτσι, γιατί, τέτοιο σχήμα. Ναι, γιατί τα άλλα όμως. Ναι, αυτό λέω. Εφόσον. Ναι, δηλαδή ξέρεις, είναι, ρε, υπάρχει, φίλε, ότι... δεν υπάρχει λογική πραγματικά εδώ. Ναι, δεν υπάρχει. Εφόσον τα μισά που κυκλοφορούν είναι ντουκάτο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Τα μισά φορτηγάκι είναι ντουκάτο. Φίλε, το επαγγελματικό. Ξέρεις, το επαγγελματικά το έχει. Πόσα τον μπλο. Πόσα. Ναι, δηλαδή. Ναι, όλα. Τα επαγγελματικά τη γενικότερα. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Το ανοιχτό όμως δεν πιάνει. Γιατί το ανοιχτό. Δεν είναι επαγγελματικό, είναι αγροτικό. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο αγρότης, ο Έλληνας αγρότης, έχει μάθει του Ότα και Ναβάρα. Έτσι, όχι άδικα. Σίγουρα όχι άδικα, αλλά okay. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Όχι. Εντάξει, τώρα το ότι είναι και στην άλλη Ευρώπη δεν πιάσε, εντάξει, είναι... Θα πας και ένα Ranger. Ίσως και στις άλλες χώρες οι αγρότες να σκέφτονται ακριβώς το ίδιο. Και τα, γενικώς όμως τα... Τι να πας ένα... Τα pick-up, γιατί πια νομίζω πρέπει να ξεφύγει αυτό ο όρος το αγροτικό. Το pick-up, ας πούμε, τίνει να φύγει από το καθαρό μου αγροτικό στοιχείο πλέον. Κοίτα, δηλαδή... εμείς το κάναμε, εμείς λέμε και αγροτικό. Ναι. Και εμάς λέξη αγροτικό. Ναι, γιατί. Ναι, όταν λέω θα πάρω αγροτικό, θα πάρω με καρότσα. Ναι, βρε τα γόρι μου, συμφωνούμε. Αλλά γιατί, γιατί η ίδια, το ίδιο το κράτος δεν σου δίνει την ευχέρεια να πάρεις τέτοιο αυτοκίνητο.
Όχι, πρέπει να είσαι αγρότης για να πάρεις τέτοιο. Ή ξέρω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Άλλο πάλι και αυτό. Δεν μπορώ να πάρω με καρότσα. Γιατί ρε, εγώ θέλω καρότσα να. Ο Χριστόπουλος πάντα ήθελε καρότσα. Ωχ, στάνταρ. Βρήκες άνθρωπο. Αλλά δεν είναι ωραία αυτά που μετά που τα βλέπεις που τα κλείνουνε. Φρέ, οτιδήποτε, ναι. Στην Αμερική, δηλαδή, εκπληκτικά γιατί... είναι όταν τα κλείνουν. Γίνεται ένα. Πώς λέγονται αυτά. Αυτό γίνεται. Ναι, γίνονται τα. Δηλαδή, σώνει και καλά τώρα ο άλλος θα πρέπει να πάρει το X-Class και να το πάρει στα χωράφια, να κουβαλήσει τις πατάτες του. Ναι. Ποιος θα. Τι θα πάει τώρα. Το X-Class το παίρνεις και πας. Το κλείνεις καταρχήν. Βόλτα το βράδυ. Βόλτα το βράδυ, φυσικά θα βγεις βόλτα το βράδυ με το X-Class. Τι θα βγεις. Άρα, άλλος που θα πάει στην Καρδίτσα και θα πάρει το X-Class θα βγει βόλτα το βράδυ στο κλάμπι το X-Class. Γιατί όχι. Στην Καρδίτσα. Γιατί όχι. Δεν διαφωνώ. Εγώ μαζί και θα είναι. Έχω άνθρωπο που πήρε το X-Class και το λέω. Τι το, γιατί το κουβαλάς τίποτα, μου λέει. Όχι με αυτό. Με τα φορτηγάκια. Αυτό λέει το πήρα γιατί μου αρέσει, λέει και τέτοιο. Και επειδή έχω την εταιρεία, πούμε, και μπορώ να πάρω. Τέτοιο το πήρα και. Αυτό είναι, λέει, το αυτοκίνητό μου. Αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει, λέει, να κάνω. Ρίχνω, λέει, και τις βαλίτσες πίσω, βάζω και το σκύλο πίσω και φεύγω που θέλω. Στα βουνά και στα λαγκάδια. Σιγά μην κουβαλήσω, λέει, πράγματα για το. Έτσι. Αυτό. Έτσι πάει με το fullback, λοιπόν. Και πάμε και να. Για την χαμηλότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο του 2000 που σημείωσαν οι πωλήσεις των πετρελοκίνητων μοντέλων στην Ευρώπη έναντι των βενζινοκίνητων που συνεχίζουν να κυριαρχούν. Χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. Ταξινομήθηκαν 552.000 νέα πετρελοκίνητα μοντέλα έναντι 1,77 εκατομμυρίων νέων αυτοκινήτων στο σύνολο. Έτσι. 31,2 από 36,2 και εκεί που βρισκόταν στο 44,8. Κάποτε. Κάποτε. Έτσι. Και αναμένεται, λέει, να πέσουν, λέει, και κάτω από το 30%. Σε αντίθεση με τους κινητήρες βενζίνης, έτσι, που ανέβηκαν αρκετά οι πωλήσεις. Θα αρχίσει σιγά-σιγά το υβριδικό ή τους άλλους σιγά-σιγά ανεβαίνει παραπάνω, μα, πλέον, το ηλεκτρικό. Αν μιλήσουμε γενικά για την Ευρώπη, ντίζελ θα μείνουν μόνο στις εκτός μεγάλων πόλεων περιοχές, οι οποίες δεν θα έχουν υποδομές για τα ηλεκτρικά. Ας πούμε στα χωριά ή στις μικρές κομοπόλεις. Που λες, δεν έχω την υποδομή για να έχω, ξέρω εγώ, ταχεία φόρτιση και σταθμούς και τέτοια. Οπότε παίρνεις τον ντίζελ για να κάνεις τις μεγάλες αποστάσεις των επαρχιακών δρόμων. Ναι, ό,τι τι, ας πούμε, ένα βενζίνης που πλέον με μια μέση ταχύτητα στα 120 χιλιόμετρα την ώρα ταξίδι σου καταναλώνει 6 λίτρα. Λέμε για αυτά που θα μείνουν. Δεν μπορείς να κάνεις χιλιόμετρα. Θα μείνουν. Εγώ σου και το πάω. Το θα υπάρχει βενζίνη, θα υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ως προς τις κατηγορίες αυτοκινήτων ευρωπαίως επιμένει η SUV. 37% το μερίδιο για τα SUV έναντι των υπολείπων. Και πρώτη σε πωλήσεις εταιρεία Volkswagen με 184.000 αυτοκίνητα. Δεύτερη Renault με 120 και τρίτη Ford με 115.000 αυτοκίνητα. Από τα μοντέλα το πιο δημοφιλές ήταν το Golf, μετά το Renault Clio και τρίτο το Polo. Αυτά. Ο με τα ντίζελ στην Ευρώπη. Και θέλεις μόνο να πάρεις μια BMW, πού θα πας? BMW Velmar, Marino, αντίπα 10. Αν θέλεις να πάρεις μια μεταχειρισμένη BMW σε καλή κατάσταση και με εγγύησεις, γραπτές. Μόνο BMW Velmar, Marino, αντίπα 10. Έτσι. 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια από την πρώτη μέρα άδεση κυκλοφορία σε επιλεγμένα αυτοκίνητα. Από 6 έως 11 Μαΐου θα βρείτε μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα μεταχειρισμένα με 0 έως λίγα χιλιόμετρα και όφελος έως 8.000 ευρώ. Λίγα αυτοκίνητα έχουν μείνει, έτσι, περιορισμένος αριθμός μέχρι 8.000 ευρώ. Κανονίστε, Μαρίνο, θέλω αντίπα, να βρω τη σειρά. Ένα της BMW να πάρω. Γιατί μ' αρέσει. Εννοείται. Και είναι πολλοί που θέλουν να αποκτήσουν μια BMW. BMW Velmar. Είναι ευκαιρία τώρα, έτσι, γιατί από 6 έως 11 Πέμπτου, εκείνη η εβδομάδα, βγαίνουν μεγάλες υπερπροσφορές. Πιστέψτε μας, υπερπροσφορές. Πραγματικά. Το γνωρίζουμε από μέσα. Μαρίνο Αντίπα 10, λοιπόν, με τηλέφωνο 475-871. Πηγαίνετε, τα βλέπετε και
οι εγγυήσεις που δίνουν, πραγματικές εγγυήσεις, θα σας ικανοποιήσουν και μαζί με την τιμή. Να πούμε ότι εμείς μπορεί να φεύγουμε από εδώ, αλλά το safety car δεν τελειώνει και δεν τελειώνει, έτσι, γιατί υπάρχει η ομάδα μας Safety Car στο Facebook, που εκεί μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, έτσι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε πολλούς από εσάς να στέλνουν τα μηνύματα καθόλου την εβδομάδα και σας απαντούμε άμεσα για τα αυτοκίνητα, ό,τι θέματα έχετε ή αν θέλετε να αγοράσετε καινούργια μεταχειρισμένο. Safety Car ομάδα στο Facebook, μπαίνετε, γίνεστε μέλη και κάνουμε κουβεντούλα από εκεί όλη την εβδομάδα μέχρι να έρθει το Σάββατο, που θα πιάσουμε κανονικά δουλειά στις 9 η ώρα. Τάσο και Γιάννη. Πραγματικά, ναι, αυτό. Δηλαδή, ότι έχω ήδη υδρώσει. Για το μεροκάματο, έτσι. Είναι δύσκολες οι σκέψεις που βιώνει για το αυτοκίνητο. Το ξέρεις πολύ καλά. Καμιά φορά λένε, α, τι ωραία, πάντα λέει και συζητάτε για αυτοκίνητα. Νομίζεις ότι πάμε και συζητάμε για αυτοκίνητα. Λοιπόν. Επιτελούμε έργο. Ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής. Ο ένας. Ο τεράστιος. Ο ανεπανάληπτος Γιώργος Σιμώνης. Όχι σε ηλικία. Τα λέμε. Γιατί η ηλικία είναι μικρός. Τεράστια προσωπικότητα. Γιώργος Συρίγος. Είναι μόλις 49 χρονών. Σωτήρης Δασκαλάκης μας γκαζώνει λίγο έτσι παραπάνω. Μαρσάρει λίγο. Φλέτε, να φέρει και τελειώνεται. Λοιπόν, από Μάνο Γνωστόπουλο. Τάσο Κοτσάνη. Και Γιάννη Αντωνόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.